Θέμα είναι να έχει. Κοίτα, το κακό είναι ότι έχουν ας πούμε μαθηματικά κατεύθυνση. Τώρα κάτι έχω ακούσει ότι έχουν αλλάξει την ύλη. Έχουν αλλάξει τα ολοκληρώματα αυτά. Έχουν βγάλει διάφορα. Αλλά παλιά, ας πούμε, φίλε, αυτά δεν τα κάναμε ούτε ας πούμε εμείς στο πανεπιστήμιο στην Φιλανδία που κάναμε πληροφορική και μαθαίναμε συναρτήσεις και αυτά. Τέτοια πράγματα δεν κάναμε που βάζουν ας πούμε πανελλαδικές. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Και είναι δύσκολο να τα. Άμα δεν το έχεις με τα μαθηματικά, δεν θα το έχεις ποτέ. Και φροντιστήρια να πας, άντε να μεγαλώσεις το βαθμό σου 1-2 μονάδες. Άμα δεν έχεις το σκεπτικό, τη λογική, το μαθηματικό να σκεφτείς πώς πάει, δηλαδή να θες να πας εκεί, αλλά για να πας εκεί πρέπει να πας πρώτα εκεί, μετά να πας από κάτω και μετά να πας εκεί. Δηλαδή δεν είναι, η λύση δεν είναι πάντα ευθεία. Θέλει να κάνεις παρακάμψεις και να πας μετά στη λύση. Να ξαναπας τον δρόμο. Είναι περίεργη η λογική των μαθηματικών. Και τα φροντιστήρια σε αυτά δεν βοηθάνε τόσο. Πρέπει να το δουλεύεις εσύ. Εγώ αυτό που μου τη σπάει είναι που λένε, ας πούμε, αυτός είναι καλός στα μαθηματικά, είναι έξυπνος. Τι έξυπνος είναι, ρε παπάρα, είναι σαν να είναι πόσο είμαι εγώ καλός, ας πούμε, στο LOL, πόσο άλλος είναι καλός στα αγγλικά, πόσο άλλος είναι καλός στο να ξυλουργός, να κόβει ξύλα. Το ίδιο και αυτός είναι καλός, ξέρει τη γλώσσα των μαθηματικών καλύτερα, γιατί είναι έξυπνος, επειδή εσύ, ας πούμε, δεν μπορείς να το κάνεις. Σε άλλο πράγμα. Η εξυπνάδα είναι πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή, εμένα κάποιο μπορεί να είναι χαζό, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι πολύ έξυπνο. Και δεν είναι, η εξυπνάδα δεν είναι το να ξέρει μαθηματικά. Η εξυπνάδα είναι, για μένα η εξυπνάδα είναι πρώτα απ' όλα για να δουλεύει το μυαλό σου, δηλαδή να έχει δική σου γνώμη, δικιά σου κρίση, να μπορεί να κρίνει εσύ ο ίδιο, όχι να επηρεάζεσαι από άλλου, να ακού και να επεξεργάζει αυτά που ακούς και να βγάζει το δικό σου συμπέρασμα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι να έχει πρακτικό μυαλό. Δηλαδή να κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Δηλαδή κάτι σε ζορίζει, να βρει τη λύση, να το κάνει. Να το διευκολύνει όλο, ρε παιδί μου. Να το κάνει. Ξέρεις, να κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Αυτό είναι ο έξυπνο για μένα. Δεν είναι ο μαθηματικό, ο αστροφυσικό, ο γιατρό. Δεν είναι. Ή αυτό που πάει και βγάζει 20 άρια. Για αυτός που θα βγάλει πτυχίο με μεγάλο βαθμό. Αυτοί το μόνο που έχουν μάθει είναι να επαναλαμβάνουν καλά αυτά που τους μαθαίνεις. Να επαναλαμβάνουν παπαγαλία τα βιβλία. Αυτό έχουν μάθει να κάνουν καλά. Και αυτό. Και αυτούς τους θες στη δουλειά σου μόνο και μόνο γιατί έχουν μάθει ότι δηλαδή, δουλεύουν πάνω σε αυτό που τους δίνεις. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτοί θα είναι καλοί εργάτες. Αλλά δεν θα είναι ποτέ το αφεντικό. Ο αρχηγός του. Της business, ας πούμε, το μυαλό, το κύριο. Ο Bill Gates που είχε κάνει τη Microsoft, πτυχίο δεν πήρε ποτέ. Τι σημαίνει, ότι είναι βλάκας? Όχι. Οι άλλοι που πήραν πτυχίο και είχαν καλύτερους βαθμούς από αυτόν στο πανεπιστήμιο που καταπήγε, καταλήξανε να είναι οι υπάλληλοι του. Άρες, δεν θέλει. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Είναι πώς το βλέπει. Αλλά για να γίνεις, ας πούμε, το αφεντικό, να γίνεις ο αρχηγός, να γίνεις το κεφάλι, ας πούμε, αυτό που οι άλλοι θα ακούνε και θα βλέπουν και θα ακολουθάνε, δεν θα είσαι σαν τους άλλους που θα ανοίγεις βιβλία και θα κάνεις παπαγαλία αυτά. Να σου κόβει. Να δεις την ευκαιρία να την πιάσεις, να είσαι ο πρωτοπόρος σε κάτι. Να γίνεις, ας πούμε, σαν είδωλο, ρε παιδί μου, να γίνεις το κάτι διαφορετικό. Γιατί το να ανοίξουν βιβλίο και να μαθαίνουν όλοι παπαγαλία το τέτοιο, όλοι μπορούν να το κάνουν. Αλλά λίγοι είναι αυτοί που θα πάνε σε άλλα μονοπάτια, θα δοκιμάσουν κάτι καινούριο, δεν θα είναι σαν τους άλλους. Και να πάνε και λένε έξυπνους τους μαθηματικούς και αυτούς, σιγά τους την εξυπνάδα. Τη σπιρτάδα.